Φίλε, και δεν μπορώ να καταλάβω πού την έκανα. Από πού την απέκτησα εγώ αυτή τη μελανιά τώρα, βλέπεις. Από τη σκούκλα μου, πώς την ξέρετε. Πώς μονίμως τι πας, όμως πας τι πας. Και στο ίσιο μας σκοτώνεσαι, λέει η μάνα μου. Όπου πας, μου λέει, κάπου χτυπάς. Δεν σε αντέχω άλλο, μου λέει. Μου κάνει καμιά φορά, περπατάμε στον δρόμο ο Μέρη και Άλεξ με τη μάνα μου και σκοντάφτω. Εγώ κανένα έκανα τέτοιο και μου λέει, πρόσεξε, μωρή κακομοίρα, πρόσεξε. Μου λέει, σκοτωθείς. Δεν πάει άλλο η κατάστασή σου. Μόνη μου, ρε, στο ίσιο μας, σου λέω. Τίποτα, άδειος δρόμος μπροστά και άλλη διπλώνεται. Και με τα χαμηλά. Πού να δεις να φάω τα κούνι εκεί, γελάει κόσμος. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά, αγαπημένα φιλαράκια μου, όμορφα, τι κάνετε, πού είστε, πού σας πετυχαίνω. Αν πεις τώρα, άστρο το Ευαγγελία, πεις και τον πόνο μέσα που σας πετυχαίνεις. Είστε κανένα γραφείο, δεν είστε, ή στο σπίτι σας, δεν είστε. Και τι θα κάνετε, διαβάζετε, τι που σας πετυχαίνω. Δώσε λίγο να ανέβει διάθεσή σα. Πού είσαι, κορίτσι μου, εσύ, έλα εδώ, για πού πας, δεν έχω φαΐ, γι' αυτό θέλεις. Αυτή η σκυλίτσα μας η Μάντι, στο λέει ξεκάθαρα, κορίτσι μου, έχεις φαΐ, έρχομαι, δεν έχεις φαΐ, άντε για φεύγω. Και έτσι είναι, συμφερατολόγα, και τώρα ξύνεται κιόλας, μην ξύνεσαι. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να είστε, να χαμογελάτε, να είστε κουλαριστοί, φουλ διάθεση, ένα κούλερ ξεκινά δυνατά. Με ένα θέμα. Πού να, καλή ώρα μελέτησα εγώ τη μάνα μου πριν. Με ένα που το λες και μαμαδίστικο το θέμα. Αλλά έχει να κάνει με εσάς. Γιατί θέλω να μου πείτε τώρα εσείς σήμερα, μην ξύνεσαι σου λέω. Θέλω να μου πείτε σήμερα, αν είστε ανεπρόκοποι, αν είστε καλά παιδιά, αν αγαπάτε τις μαμάδες σας, βρε, τις βοηθάτε βρε στις δουλειές της μαμάδες σας. Ή τα κάνω όλα μόνοι σας εκεί και τρίβουν εκεί τα παρκέ, τα κατάκα, τα κατάκα. Και εσείς κάθεστε αραχτή με τα πόδια πάνω στο καναπέ και θες, μανά, πιάσε και ένα τοστ, μανά, φέρνει από τη νερό. Εσύ το έκανες αυτό όταν είσαι ο μικρός. Μη μου κάνεις εμένα έτσι, αποκλείεται να μην το έχεις κάνει. Έλα, αφού εγώ το έχω κάνει καμιά φορά. Ένα δώρα λέμε αλήθειες. Λέγε την αλήθεια. Τι, δηλαδή ότι σηκωνόσουν άλλες και κάνες δουλειές. Τι δουλειά έκανες στο σπίτι. Έστανε το κρεβάτι μου. Τι πήγαινες. Πήγαινες στην τουαλέτα, κάνει την ανάγκη του, ναι. Παρακάτω. Αυτές ήταν οι δουλειές. Πολύ βοήθεια έδινες τη μάνα σου, έχω να πω. Πώς τη λέει τη μαμά σου. Κυρία Μέρη, τι βοήθεια ήταν αυτή. Έχω σοκαριστεί. Θα την πάρω, θα την βγάλω ζωντανά. Έχω σοκαριστεί από τη βοήθεια του γιού σας πραγματικά όμως. Εσύ φαντάζομαι σε κόβω προκομμένη εσένα, δεν ξέρω γιατί τώρα. Εσύ τη βοηθούσες, τη μαμά σου γιουσιό. Αλήθεια λες, τέσσερα αδέρφια είστε. Ωραία, έπεσα έξω και στη Μέρη. Εγώ νόμιζα ότι είναι το προκομμένο κορίτσι εδώ του πλατό μας, του πες του Ματιβί. Και η Μέρη μόλις μου αποκάλυψε ότι ήταν η τελευταία από τα παιδιά, ήταν η μικρή, όπου δεν έκανε τίποτα. Μπράβο, ρε Μέρη, κι εσύ. Τι ωραία. Κοίτα να σου πω κάτι, μπράβο στα παιδιά. Βίτωνα, εσύ κάνε, έκανες δουλειές, τη βοηθούσες τη μαμά σου. Πώς, κάτσε, δεν ακούω κιόλας. Βοηθούσε για να έχει αρκετή δουλειά. Καταλάβατε όλοι, φαντάζομαι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Βίτωνας, ο κύριος Δαμάσκηνος. Δαμασκηνούλη, είσαι εδώ. Κουκού. Άλλη ερώτηση. Και ανεπρόκοπος. Πού σου κι εσύ. Ανεπρόκοπος. Θα πάω στο τελευταίο. Άγιε, είσαι η ελπίδα μου. Μόνο δουλειά σε καλά ψέματα, λέει αυτό σίγουρα. Από το ύφος που το λέει και μόνο. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, σε αυτό, σε αυτήν την εκπομπή και η πίσω και η μπροστά και η πάνω και η κάτω και η δεξιά είναι ανεπρόκοπη. Ανεπρόκοπη.gr εδώ. Θέλω λοιπόν σήμερα εσείς, κουλεράκια μου γλυκά, εύχομαι να είστε πιο προκομμένα πλάσματα.
Εύχομαι να βοηθούστε, να δίνετε μια χειραβοηθεία στη μάνα σας, λέμε τώρα. Και θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε στο Twitter και στο Facebook, σχετικά διαμορφωμένο post, το οποίο έχουμε πει μπαίνει από την προηγούμενη ημέρα, για να προλαβαίνετε όλα τα διαβάζετε, όλα βλέπετε το θέμα και να απαντάτε. Θα σας το λέω καθημερινά. Από εκεί πέρα θέλω να μου πείτε, αν εσείς βοηθάτε στις δουλειές του σπιτιού τη μαμά σας, και ποια είναι, παιδί μου, έτσι δουλειά του σπιτιού είναι αυτή που συχαίνεστε περισσότερο, που δεν μπορείτε, δεν την αντέχετε να την κάνετε. Αν την κάνετε, εσύ ποια δουλειά του σπιτιού δεν μπορείς να κάνεις, λέμε τώρα. Καμία. Αυτός δεν κάνει. Τίποτα δεν κάνει. Τη γυναίκα σου το βοηθάς τώρα. Άσε μας, παιδί μου. Εσύ μένουν πια συχαίνεσαι. Σιδέρωμα, Εσύ όλες οι γυναίκες συχαίνονται το σιδέρωμα. Εγώ πάλι, ο ανάποδος άνθρωπος εδώ, πειραγμένος, είναι το μοναδικό που μου αρέσει να κάνω. Για να καταλάβεις, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σιδερώνω. Και να ξέρεις, το σιδέρωμα, η ερωτελεστία, φίλε. Παίρνεις τη σιδερόστρα, σπόγω πώς γίνεται. Κάθεσαι καναπέ, την κατεβάζεις όσο πιο χαμηλά γίνεται, αράζεις καναπέ. Παίρνεις δίπλα το χυμό στο καφεδάκι, στο παγωτό, ό,τι θες πάρε πας περιπτώσει. Κύριος, σίδερο, τηλεόραση, μουσική στη διαπασόν και ξεκινάς. Έτσι γίνεται το σιδέρωμα στο στόμα μεράκι, για να μην το βαριέσαι, Μέρη. Άμα είσαι από πάνω και ζυγτήρια, πόση ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει να το προετοιμάσεις το πράγμα. Θέλει να το δεις, τύπου πάω βόλτα. Θέλω να σου πω, η αλήθεια είναι ότι περισσότερες γυναίκες συχαίνονται το σιδέρωμα. Και θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή, μικρότερη, πρέπει να μου την άμουν γυμνάσιο. Παιδιά, πώς με έπιασε κότσα έτσι μια θεία μου, πραγματικά. Είχα πάει παιδιά για διακοπές και εγώ έλεγα ότι μου αρέσει το σιδέρωμα. Και μου λέει, θεία μου, άμα σ' αρέσει, δεν σιδερώνεις μια και κανένα ρούχο, γιατί έχω 5 πλυντήρια που περιμένουν. Και αρχίζω η δικιά σου, ναι, θεία μου, τι καλά, τι είναι αυτό. Και μετά ήθελα να πάω για μπάνιο, να τη βοηθήσω, να τη σιδερώσω εκεί πέρα, όσα προλάβω και να φύγω. Και έρχεται να πάω για μπάνιο. Και έρχεται και μου κάνει υπόδειξη του τύπου, να σου πω, έτσι που το κάνεις αυτό, όχι έτσι, το κάνεις αλλιώς, αυτό δεν σου. Και τι, και σηκώνομαι να πάω να βάλω το μαγιό μου και μου λέει, τι, πού πας τώρα. Έτσι λέω, φεύγω, έτσι, θα κάθω, θα κλείνω μεροκάμα, το 8ωρο. Μου λέει, τι, θα τα αφήσεις τη μέση, λέει, τα ρούχα που στερούν. Παιδιά, δεν σου παγώ, θα σου κάνω όσα προλάβω και θα πάω για μπάνιο. 14 χρόνια, παιδί, δεν θα κάνω, θα σιδερώνω Ιούλιο μήνα. Κατάλαβες, πάω, κάνεις το καλό και την πατάς και από πάνω. Πάμε break και επιστρέφουμε εδώ, ζωντανά στο κούλερ. Και δεν μπορώ να πετάξω και τα χαρτιά τώρα, γιατί δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Δώσε 5 seconds of summer για την Τζέννη. Δώσε, Τζέννη. Άκου, είδα το μήνυμά σου και λέω, θα το παίξω πρώτο, ρε φίλε, ναι. Πάμε δυνατά, 5 seconds of summer. Και για όλους εννοείται τους fans των 5 seconds on summer. Άμα γίνει συναυλία 5 seconds on summer στην Ελλάδα, θέλω να πάω νωρίς τον drummer. Σας έχω πει, μ' αρέσει ο drummer, έτσι, και είναι και καρκίνος. Μη με ξεχάσετε, εντάξει, αν με πάρετε μαζί σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε σήμερα το θέμα μας. Είναι οι δουλειές του σπιτιού και αν βοηθάς εσύ τη μαμά σου ή είσαι ανεπρόκοπο πλάσμα και δεν δίνεις καμία έτσι βοήθεια στην καημένη αυτή τη δόλια που σε γέννησε και μοχθεί για να σε μεγαλώσει. Θα μου πεις τώρα τι τα λες και εσύ, γιατί σε βοηθάς. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παλιότερα έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα που δεν προλαβαίνω τον εαυτό μου να βοηθήσω έτσι όπως δουλεύω, δεν μπορώ να βοηθήσω και τη μαμά μου, συγγνώμη, πραγματικά. Δεν φταίω εγώ. Η άτιμη ζωή φταίει. Δυο πάλι. Φέρτηνε εδώ. Ο Άλεξ σκουπί, φέρε εδώ. Να, κοίτα, μάνα, πρόσεξε. Θα σκουπίσω το πλατό μου. Δαμάσκι να σκουπίσει, θα γίνουμε ρεζίλι, ρε. Έχει πολύ σκόνη. Να, κοίτα. Έτσι το κάνει, νομίζω. Να, παιδιά, ξέρω να σκουπίζω, μη γελάτε. Αλήθεια. Όχι, παιδιά, δεν την κρατάνε τη σκούπα. Πώς την κρατάνε, τι έτσι με το ένα εδώ. Συγγνώμη, και πλάτη, παιδιά, συγγνώμη. Δεν την κάνεις έτσι, θέλει και τα δύο χεράκια, το ένα ψηλά, το ένα χαμηλά και hop, κάπως έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα γίνει μακελιό. Πες τώρα, εντάξει, είναι πολύ βαρετό. Αυτά όλα που κάνουν μαμάς που σηκώνεσαι εκεί πέρα τώρα, με την τσίπλα στο μάτι, και έρθει η μάνα σου και σου λέει, μάλιστα το δωμάτιό σου, στρώσε το κρεβάτι σου. Από κάτω έχει πιάσει 3 στρώσεις σκόνη, δεν τα βλέπεις.
Εγώ τα κάνω. Πραγματικά. Και τη λες, άσε με τη μάνα. Βάλε με τα Δημητρία κάνω το γάσο να τα φάω. Ντροπή σου θα πω εγώ. Τίποτα άλλο θα τα πω. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Σας την υπόσχομαι. Όχι, δεν τα. Εντάξει, τα έχω πει παλιότερα. Όχι τώρα, μαμά. Όχι, να σου πω, ποιο παιδί δεν έχει πει τέτοια πράγματα. Πες. Κοίτα, να σου πω, εγώ συχαίνομαι πάρα πολύ το ξεσκόνισμα. Πάρα πολύ. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα πιάτα, το σίδερο και το μαγείρεμα, πες, πάει και έρχεται. Αλλά το ξεσκόνισμα και αυτό το τσίκι, 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 τσίκι και όλα αυτά που έχουν πάνω οι μαμάδες, τις σερβάντες τους και τα αυτά, τα τσιμπιτσιμπλί και τα μικρά. Ε, άσε με τώρα! Εδώ σου έρχεται πώς ξεσκονώ που κάνεις ένα φρατ και να τα ρίξω όλα από κάτω. Λες τώρα ξεσκονίζω ένα-ένα όλα τα μπιμπελό και τα ταυτάκια και τα κοινά. Είναι δυνατόν τώρα! Όχι, πραγματικά πες τώρα! Και world party έτσι για να, έτσι, για να ανέβουμε κουλεράκια μου, πάμε δυνατά. Και πριν περάσω στα πρώτα μηνύματα, να σα πω. YOLO, you only live once, ακούμε εδώ από τους ονειράμα μας. Και θα σας πω τρεις κατηγορίες MAD VMA γιατί έρχονται και ελπίζω να ψηφίζετε. Μην ξεχνέστε, έτσι, you only live once λέει, για δώστε δυνατά. Με τη σκούπα, ναι! Θα σκοτωθείς το ίσχεμα, διπλώθηκε το ούφο. Λοιπόν, συνεχίζει όλο, συνεχίζουμε. Έτσι, σκουπαριστά θα το πάμε τώρα, μισό λεπτό. Best duet, καλύτερο ντουέτο. Έχουμε και λέμε, ανάμεσα σε Demi featuring Mike, όσο ο κόσμος θα έχει εσένα. DJ Cass και Josephine featuring Odds και λέει Δρόμος Αγάπης, Odds, συγγνώμη. Master Tempo featuring Χρήστος Μενιδιάτης, χαμός θα γίνει. Στα Βέντο featuring Έλληνα Παπαρίζω στην άκρη του κόσμου. Κώστας Μαρτάκης και Μηδενιστής, τα καλύτερα. Επόμενη κατηγορία, Best Song of the Year. Άκου, εδώ είναι βαριά. Βαριά κατηγορία εδώ. Best Song of the Year, λέει ποιητής. Άκου. Master Tempo Μενιδιάτης, χαμός θα γίνει. Μέλισσες με ένα. Αναστασιάδης Δήμος, μείνε δίπλα μου. Βέρτης Νίκος, δεν πάει να λέει. Δεν πάει να λέει αυτή η μωρή εκεί. Ζουγανέλη Ελεονόρα, Αλβαδάς Κώστας, η επιμονή σου. Καλύδης Πάνος, έχω γιορτή. Καραδήμος Δημήτρης, παίρνω την ευθύνη. Μαζονάκης Γιώργος, έχω πέρασει και χειροτερά. Οικονομόπουλος Νίκος, εξαιτία σου. Και Παπαδόπουλος Γιώργος, για σένα. Και θα σας πω και άλλες κατηγορίες, γιόλο. Πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα γιατί δεν προλάβω. Έτσι όπως πάει η φλιαρία μου. Λοιπόν, μισό λεπτό, πάω τη σκούπα μου να την παρκάρω. Όχι, την παρκάρω από εδώ να φαίνεται. Έτσι. Σκόνη! Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μήνυμα Twitter έρχεται από το πρώτο, Elizabeth Bethlehem, λέει. Δεν είναι και το καλύτερό μου, λέει. Αλλά εντάξει, λέει, τι βοηθάω. Η δουλειά, λέει, που συχαίνομαι, είναι το σιδέρωμα. Εσύ και όλος ο γυναικείος πληθυσμός. Μόνο εγώ η ανάποδη μου αρέσει το σιδέρωμα. Τι να σου πω. Έχεις ένα δίκιο. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν μου αρέσει και εμένα το σίδερο, το καλοκαίρι είναι λίγο μανίκι το σίδερο. Κάνει πάρα πολύ ζέστα. Λιοπύρι, κάσονας, πού να σιδερώσεις. Και εκεί που είσαι, και άμα είσαι και φρεσκολουσμένος και θες να βγεις, καλά είσαι. Πάει το μαλλί, έχει γίνει, άστο. Μαριάννα Νόιζερ. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι δεν μου αρέσει να καθαρίζω. Ούτε εμένα. Τι να κάνω, λέει. Την κάνω, λέει, με ελαφρά πηδηματάκια. Άτσα, η Μαριάννα, ωραία, Μαριάννα. Ελαφρά πηδηματάκια όταν έρθει η ώρα για δουλειές. Ευαγγελία σε λατρεύω. Κι εγώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν μένεις μόνος σου κάπου, θα τις κάνεις. Δηλαδή, εγώ όταν έμενα μόνος μου, έχω πιάσει τον εαυτό μου, έκανα συνέχεια δουλειές. Θέλω, μου αρέσει ο χώρος να είναι καθαρός, να είναι προσεγμένος, να είναι. Αλλά τώρα κοίταξε να δεις. Άμα μένεις με τους γονείς σου και τον αδερφά σου. Εντάξει, μωρέ! Δεν χρειάζεται και σκιόλα! Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέρι. Τελεία με καρδούλα. Αυτή η Μέρη. Γενικά λέει, βοηθάω στις δουλειές του σπιτιού, αλλά η δουλειά που συχαίνομαι είναι το σκούπισμα. Καλή ώρα. Εσύ ποια δουλειά συχαίνεσαι? Εγώ το ξεσκόνισμα. Πω, πω, θα μιλάμε για πολύ σκόνη, έτσι. Πάμε λοιπόν. Ακούς, θα σου πω. Εγώ το ξεσκόνισμα και τι άλλο. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με σκύψιμο, αυτό να τρυπώσει, να ξετρυπώσει, το βαριέμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω να είμαι όρθια και να τα κάνω εκεί γύρω-γύρω και να φεύγω. Να ξέρεις. Αλλά μπορώ να πλύνω άπειρα πιάτα, να καθαρίσω άπειρες πατάτες και να σιδερώσω άπειρα ρούχα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα με μέλισσες και επιστρέφουμε. Χορεύουμε στο σώμα μου, δίπλα.
κάτι, αυτό το τραγούδι το κρυφά. Α, εντάξει, εκτός ότι είναι μέλης, είναι αγαπημένο. Αυτό μου θυμίζει ένα αγόρι που μου άρεσε παλιά. Ο οποίος ήταν DJ's ήτανε. Και με καλούσε εμένα στα πάρτι που έκανε. Και πήγαινα εκεί και μου είχε πει και μου είχαν πει και όλοι οι φίλοι ότι με γουστάρει. Και εμένα μου άρεσε ο DJ's αυτός, να ξέρεις. Και όποτε πήγαινα και έβαζε αυτό το τραγούδι, με έδειχνε. Και χαιρόμουν εγώ η δικιά σου ότι μου το αφιερώνει. Αλλά δεν έγινε ποτέ τίποτα. Με ήθελε μόνο για τα πάρτι, για να γεμίζει χορό. Με πλήγωσε έτσι. Λίγο κρίμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κρυμά, δεν βαριέσαι. Να, καλά, εκεί που είναι. Βασιλική Directioner. Την βοηθάω, λέει, σε όλες. Μπράβο, κορίτσι μου. Πρέπει να είσαι και το μόνο προκομμένο πλάσμα εδώ πέρα. Λατρεύω, λέει, το μαγείρεμα, αλλά συχαίνω με την ηλεκτρική σκούπα. Γιατί ρε φίλε, συχαίνεις την ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα είναι παιχνίδι. Δεν δουλεύεις. Δώσε μου εμένα ηλεκτρική σκούπα και πάρε με την ψυχή και την καρδιά. Μη μου δώσεις αυτήν εδώ όμως. Δεν μπορώ. Αυτήν εδώ μπορώ να τη χρησιμοποιήσω ως την καλύτερη. Στις διακοπές, σε καμιά αυλή, όπου εμένα ξέρεις τώρα, ο λόγος για να σκουπίσω αυλή είναι απλά για να πάρω το λάστιχο να καταβρέξω και μετά να βρεχτώ και μόνη μου. Θα καταλάβετε. Λοιπόν, συνθήκες, ούτε την αυλή σκουπίτσι. Λοιπόν, σε λατρεύω, Βαγγέλο μου, λέει πάρα πολύ. Και εγώ, κορίτσι μου, Νταϊνανεξάκι μου. Σήμερα λέει, γράφω τελικό διαγώνισμα στα αγγλικά. Μπορείς να βάλεις λίγο όμως One Direction, το Still My Girl. Το Still My Girl για το κορίτσι μου, το προκομμένο θέλω, το οποίο πρέπει να είναι και το μόνο προκομμένο άτομο εδώ πέρα. Vacator till the end. Δεν συχαίνομαι, λέει, τις δουλειές. Γιατί όταν λείπει η μαμά μου από το σπίτι, τις κάνω όλες, λέει, εγώ, Ευαγγελία μου, I love you. Κι εγώ. Κοίταξε τώρα, άμα λείπει η μάνα, τι να κάνεις, σε παίρνει, θα τις κάνεις εσύ. Δηλαδή κι εγώ, άμα λείψει η μαμά μου, κάθομαι και μαγειρεύω. Και να ξέρεις, βεβαίως, ότι όχι μόνο κάνω τις δουλειές, είχα φτιάξει προάλλες φακές. Όχι τώρα τα γνωστά τις junk foodies και αυτά και κρέατα και τέτοια. Έφτιαξα γύρω και λέω να έρθει ο μπαμπάς μου στο σπίτι του να το φάει, να το ευχαριστηθεί. Και έφαγε ό,τι κατσαρόλα σε πληροφορώ εγώ έφαγε. Βέβαια, η μάνα μου έχει να λείψει κάθε χρόνια. Αυτό σπίτι. Αλλά άμα λείψει, εγώ κρατάω τα ηνία. Πρώτη. Λοιπόν, Μελίνα Μπίμπερ, δυστυχώς λέει, τις κάνω κάθε μέρα, έλα ρε κοριτσάκι μου. Τι λέει, και με λέει, και συχαίνω, με λέει όλες τις συχαίνεται. Μπορείς να βάλεις Justin Bieber, σε παρακαλώ, γιατί αύριο γράφω και είναι δύσκολα. Εννοείται θα βάλουμε Justin Bieber, θα βάλουμε, να βάλουμε το Never Say Never. Άγιε μου, άμα το βρεις, Justin Bieber, να το αφιερώσω εδώ στο κορίτσι μου το Μελινάκι, που τι γράφεις και είναι δύσκολα. Στείλ μου και να μην μου πεις τι γράφεις, κορίτσι μου, να ξέρω. Και εγώ να συμπάσχω, οι χριστιανοί. Η A-Styles, καλώς το. Λέει, το πλύσιμο των πιάτων, Παναγία μου. Να σου πω κάτι, το πλύσιμο των πιάτων δεν είναι και τόσο μανικάκι. Έχει βραχνιάσει, τι γίνεται. Πάρτο. Justin Bieber για πάρτι σου, ρε Μελινάκι. Δώσε δυνατά, πολύ ωραίο τραγούδι. Ποτέ μη λες ποτέ, λέει το άσμα. Δώσε με τη σκούπα έτσι αγκαλιά. Ωραία γράφη, είναι κίτρινη. Κάνε αντίθεση με τον γκρι. Μισό, θα τα σηκώσω, αλλά θα πέσουν όλα. I will never say never. Σκουπίστε! Να ξεπρομίσουμε. Never say never. Μελινάκι, καλή επιτυχία, κορίτσι μου. Hey Styles, λέει. Μας είπε για τα πιάτα. Να σου πω κάτι. Εμένα τα πιάτα μου άρεσαν μάλλον γιατί έχει την τζαλαβούτα με το νερό. Για κανένα άλλο λόγο, νομίζω. Ναι, επειδή το νεράκι φρουφουφουφου, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο καιρό που έμαθα να πλύνω πιάτα και πραγματικά λέγω ότι εγώ θα το πλύνω τα πιάτα. Πρέπει να χαράσει το τετραπλάσιο νερό όσο χρειάζεται, γιατί μου άρεσε να φρέγουν τα χεράκια μου. Όπως καταλαβαίνετε, με το νερό έχουμε ένα πρόβλημα. Οπότε σου λέει, μάνα μου, άστα τα πιάτα, δεν συμφέρει. Ήρθε το νερό στα ύψη στο Θεό. Οπότε καταλαβαίνει έτσι. Από μόνη τη με διώχνει. Δεν φταίω εγώ που εγώ πάω και να βοηθήσω και δεν με θέλει. Να ξέρει. Ή το άλλο ρε που κάνουν οι μαμάδες. Όχι τώρα τα θυμήθηκα. Ένα, άκου. Άκου τι κάνει η μάνα. Σου λέει που δεν βοηθά, που δεν κάνει, που δεν ράνει, που όλα τα κάνω μόνη μου πια σε αυτό το σπίτι. Και πάρα τη βοηθήσει. Και σου λέει φύγε από τα πόδια μου τώρα. Έχω πάρα πολλά νευρά. Φύγε από τα πόδια μου. Θα τα κάνω μόνη μου. Και μετά σου γκρινιάζει ρε φίλε. Τα κάνει ή δεν τα κάνει. Πες την αλήθεια τώρα, Μέρι. Δεν το κάνει. Έχω βρεθεί σε τραπέζι χριστουγεννιάτικο σε πολύ φιλικό σπίτι. Και είμαι εγώ η δικιά σου και είμαστε καλεσμένοι και η μάνα
της αυτής ετοιμάζει, της φίλης, πες, της γνωστής, ετοιμάζει, η οποία είναι μέσα στην γκρίνια, σου λέω τώρα, δεν καταλαβαίνεις, πολύ γκρίνια, πυρι. Και αυτό, και που έχω κουραστεί, και που όλη μέρα φτιάχνω, και που όλα τη με ετοιμάζω, και λέμε εμείς, ρε παιδί μου, άντε να σηκωθούμε, να πάμε να τη βοηθήσουμε τη δόλια, αφού είμαστε εκεί. Και σηκωνόμαστε και πάμε στην κουζίνα. Άκουα τάκα. Και τώρα τι ήρθατε κι εσείς εδώ, να μου πιάσετε χώρα και να με ενοχλήσετε. Φύγετε από τα πόδια μου, μην με μπερδεύετε, φύγετε. Και φεύγουμε. Και ενώ φεύγουμε και πάμε και καθόμαστε πάλι στο σαλόνι, αλλά χτες, ακούγεται από μέσα η μύρλα, η μουρμούρα. Και εκείνο, και που δεν έχω κανέναν, ναι, και που δεν με βοηθάει. Να σου πω, δεν θα μας κάνετε λες. Εγώ ήρθα να βοηθήσω. Δεν θα μας κάνετε δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρετε και τι θέλετε, οι μαλάδες δεν ξέρετε. Πραγματικά. Δεν φταίω εγώ που ήρθα να βοηθήσω και με έδιωξες, κυρία μου. Συνεχίζω. Λοιπόν, πάω πάρει μια ανάσα, να πιω λίγο νερό και έρχομαι. Στην My Girl, πάρ' κατά τη σκούπα μου, δεν μπορώ την κρατάω, όλο κουράστηκα, βαρέθηκα. Find another one, cause she belongs to me. Oh yeah! Λοιπόν, θα συνεχίσω με τα μηνύματα, αλλά πριν περάσω στο επόμενο μήνυμα, να σας πω ότι η Αμύτα Μος ενός γιορτάζει 10 χρόνια. 10 χρόνια θετικής ενέργειας. Ψάχνει, όπως έχουμε πει, τις 10 πιο θετικές παρές από όλη την Ελλάδα. Και χαρίζει δώρα, έτσι, όχι αστεία πράγματα. 3 online challenges τρέχουνε, μπείτε να δείτε στο θετικηενέργεια.gr και να σας πω ότι η πρώτη συναυλία έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, θα είμαστε και εμείς, θα είμαι και εγώ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν back to back live στη σκηνή θα δείτε και θα απολαύσετε μέλισσες με Playmen, Demi, Boys & Noise, Positive DJ Peachy, special guest θα έχουμε τον Stan, μαζί τους ο Κωνσταντίνος Φραντζής, ο Τοκέλ και ο Αναστάσιος Ράμος, παρουσιάζει ένας και μοναδικός Θέμης Γιοργαντάς. Ένα έχω να σου πω έτσι, θα γίνει χαμός. Της θετικής ενέργειας θα γίνει εκεί. Η θετική ενέργεια είναι εδώ και μας το δείχνει. Λοιπόν, και στηρίζουμε Αμύτα Motion και πάμε παρακάτω. Να σου πω και για τους κατόχους καρτών Mastercard, όπου μπορείτε τώρα να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για τα Match VMA 2015 by Coca-Cola. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά? Τι είπες, αγόρι μου? Τι θέλεις? Τη σκούπα? Μπα, θα τα σκουπίσεις? Αλήθεια? Μισό λεπτό να στη δώσω. Του δαμάσκηνου! Του ήρθε να σκουπίσει! Πάρ' την, αγόρι μου, πάρ' τη μου κι αυτή. Μου τα έχεις πάρει όλα πια. Πάρ' τα. Πάρ' τα. Μας τα έχεις πάρει όλα! Μας έχει πάρει τα μυαλά, μας τα έχει πάρει όλα. Μας παίρνει και τη σκούπα, ούτε αυτή δεν μας θέλει. Δηλαδή, πραγματικά. Χάει, κάτσε κάτω. Λοιπόν, Mastercard, τι έλεγα, με αποσυντόνισε. Λοιπόν, να μπείτε στο viva.gr όσοι είστε κάτοχοι καρτών Mastercard, γιατί μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για τα MAD Video Music Awards 2015 by Coca-Cola. Σας περιμένουν πάρα πολλές εκπλήξεις, μαγική βραδιά και priceless surprises αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών Mastercard. Και αφού τα είπα όλα, πάω να διαβάσω, παιδιά, με τρώει η μύτη μου. Θα φάω ξύλο. Το πιω να, άλλωστε. Άραγες, άραγες. Λοιπόν, με τρώει το μυτάκι μου. Ξέρεις αυτό, πες. Απιού. Γιέτσες. Συνεχίζω με μήνυμα. Ωρε Σταν, δώσε και Σταν μακελιό. Λοιπόν, Ρονδαμάνθη λέει, μου είπε, γενικά βοηθάω σε όλες τις δουλειές, συχαίνομαι, δεν συχαίνομαι καμία. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο Ρονδαμάνθη μου. Γεωργία πει, συχαίνομαι το σίδερο, ειδικά το καλοκαίρι που κάνει ζέστη. Είσαι σωστή, δεν θα σου πω όχι. Βάλτε παντελίδι, λέει, τα σχοινιά σου, από την αδερφή μου τη Μαρία. Έχει τραγούδι, άσμα, Παντελίδης, που λέγεται τα σχοινιά σου. Αγί, μπορώ να ακούσουμε τα σχοινιά σου. Να το αφιερώσουμε στη Μαρία και στη Γεωργία μου. Εδώ βιταμικάπα. Δεν είναι, λέει, και το καλύτερό μου, αλλά βοηθάω. Εσύ ποια δουλειά συχαίνεσαι, σας είπα εγώ, παιδιά. Love you, Ευαγγελία μου, βάλτε Boys & Noise την επόμενη μέρα. Δεν θα την προλάβω λογικά, θα την βάλω αύριο όμως. Αναστασία Παπάγ, λέει, φυσικά και βοηθάω, λέει, σε όλες τις δουλειές. Απλά για κάποιο λόγο δεν μ' αρέσει καθόλου το σίδερο. Ευαγγελία, θεά, σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ. Ξέρεις κάτι, σε όλες τις γυναίκες, ο μόνος άνθρωπος που λέει, αν βρω άτομο εδώ μέσα να μου πει μ' αρέσει το σίδερο, θα εκπλαγώ. Όσα χρόνια ζω και υπάρχω και συζητάω, κανένας άνθρωπος δεν έχει πει ποτέ του αρέσει το σίδερο. Μόνο εγώ εδώ, ανάποδος άνθρωπος. Ryzen, όταν είμαι, λέει, στις καλές μου, βάζω και ηλεκτρική. Έλα ρε!
Ο Σεραράιζεν! Στις καλές σου, Στελάκι. Λοιπόν, η μαμά μου λέει πλέον φοβάται να μου πει να κάνω κάτι, γιατί ό,τι πιάνω το καταστρέφω. Αυτό είναι το αυτό είναι το νόημα της συζήτησης τώρα σήμερα. Άκουσες τώρα, θα σου δώσω ιδέα. Αν τα κάνεις όλα χάλια, θα τη γλιτώσεις. Άκουμε εμένα που σου λέω. Κάνε τα λίγο χάλια. Σπάσε κανένα βάζο. Κατέστρεψε τίποτα. Μάνα του κουλεράκι, μην ακούς. Μην κυνηγήσεις με τη σκουπόξυλα μετά. Αλλά εκεί είναι το μυστικό. Να μην τα κάνεις σωστά. Γιατί άμα δεν τα κάνεις σωστά, σου πει μάνα άστο, είσαι άχρηστη και άχρηστος, φύγε, δεν θέλω βοήθεια. Πότε, οπ, ζάχαρη. Ταράτσα, όλοι. Boy believer. Τη βοηθάω, λέει καμιά φορά. Αλλά με ενοχλεί πολύ η σκούπα. Εμένα να δεις πόσο με ενοχλεί η σκούπα. Και ειδικά όταν κοιμάσαι και την ακούς στις 8 η ώρα να ηχείς τα αυτάκι σου. Λοιπόν, πάω λίγο Facebook γιατί πρέπει να κλείσω. Η Ιωάννα πει: βοηθάω τη μαμά μου, αλλά συχαίνω με το πλήσιμο των πιάτων. Πολύ το λένε αυτό για τα πιάτα. Εμένα μου αρέσουν τα πιάτα. Νίκος Ραντίτης. Γεια σου, Ευαγγελία μου. Γεια σου, ρε Νίκο, φίλε μου. Αν και αγόρι, βοηθάω, λέει, τη μαμά μου με τη δουλειά σπιτιού. Μπράβο σου. Προκομμένα τα αγόρια μας. Γενικά, λέει, πιστεύω πως εμείς τα παιδιά πρέπει να βοηθάμε τη δουλειά σπιτιού. Μπράβο, Νίκο. Υπόδειγμα κουλερακίου. Τέτοια, πες να μας αγαπήσουν οι μαμάδες που βλέπουν τώρα. Είναι θέμα, λέει, σεβασμού προς την οικογένεια. Μπράβο, Νίκο! Πω, αυτός έγινε, είδες που εξαφάνιση. Χαιρετίσματα σε όλο το team πίσω από τις κάμερες. Πάρτε χαιρετίσματα όλες σας πίσω από τις κάμερες. Κώστας Παπαδόπουλος, μισό λεπτό, γιατί ξεκινάει και αυτό απικά. Άκου, Βαγγελάκι, γλυκό. Όποια να δω τι θα πει τώρα ο Παπαδόπουλος, το λέει, μου δίνει και πόνο. Θα σου πω, λέει, αλλά μη σου φάνει παράξενο, αλλά μου αρέσει, λέει, όπα, παιδιά, ο Παπαδόπουλος έριξε ρουκέτα μόλις. Μου αρέσει, λέει, να καθαρίζω ειδικά την τουαλέτα. Άρα, Παπαδόπουλε, όταν μεγαλώσεις να ξέρεις, σε βλέπω σίγουρα πρώτη θέση στην Καλλιόπη μεριά. Να το ξέρεις, για Καλλιόπη σε έχω. Και μη με ρωτήσεις ποια είναι η Καλλιόπη, ρώτα μεγαλύτερες να σου πούνε. Πες μου, λέει, που μένεις, να έρθω να σου καθαρίσω την τουαλέτα. Μάνα Διονυσία, τα ακούς. Άμα δεν μπορεί να καθαρίσεις την τουαλέτα, φωνάξουμε τον Παπαδόπουλο. Θα στην κάνει, θα στην γλύψει, θα στην καθαρίσει. Τέζα, πολύ ωραία. Τι λένε, παιδάκι μου, αλήθεια, τόσο πολύ σας τουαλέτα. Να σου πω η αλήθεια. Εκεί να σου πω την αλήθεια, Κώστα μου, αυτό που είναι πρώτη φορά. Το ακούω, δεν το έχω μα τα ξανακούσει. Ξεπέρασες και εμένα αυτή τη στιγμή. Αλλά αφού σου αρέσει, άμα χρειαστεί κάποιος, παιδιά, καθάρισμα τουαλέτας, Κώστας Παπαδόπουλος. Και ακούμε και τα σχοινιά. Τα σχοινιά τα πάμε του Παντελίδη. Πάρε σχοινί! Κατερίνα Πρακτικάκη. Γενικά δεν βοηθάω, γιατί έχω πολύ διάβασμα και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Αλλά τη βοηθάει ο αδερφός μου. Ζάχαρη, κυρία εδώ η φιλενάδα Κατερίνα. Μπράβο, Κατερίνα μου. Δεν μου λες τώρα, ο αδερφός σου είναι μικρός και τον έχεις χώσει. Έτσι δεν γίνεται. Άμα είναι μεγαλύτερος, αποκλείεται, σου κάνει τη χάρη. Δεν παίζει. Το χειρότερο μισό λεπτό, γιατί μου λένε να φύγω. Άλλα δύο μηνύματα. Υπόσχομαι και φεύγω, σας υπόσχομαι. Λοιπόν, το χειρότερο μου λέει όμως όταν βοηθάω είναι η σκούπα. Και εγώ ρε παιδιά, τη σκούπα δεν την μπορώ καθόλου. Το σχένουμε. Ευαγγελία, βάλε μου σταν και βουνού. Τι είναι το βουνού, μπορείς να εννοεί μάλλον. Ναι, αλλά το γράψτε ελληνιστή. Λοιπόν, Γιώβη Πιέτρη λέει: κάνω τις περισσότερες δουλειές του σπιτιού, μιας και η μαμά μου δουλεύει. Αλλά όταν είναι σπίτι, τη βοηθάω κιόλας. Μπράβο. Επίσης προκομμένο πλάσμα. Είδες, δουλεύει η μαμά και βοηθάει. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Και όλοι σας, τα ακούτε! Δώσε λίγο Παντελίδη. Πάρ' τα σχοινιά λίγο. Λοιπόν, Γιώτα Νί, όλες λέει: τις κάνω εγώ, Ευαγγελία. Έλα, ρε Γιώτα. Τότε σένα αξίζει να έρθουμε να σε βοηθήσουμε και αξίζει να πάρεις και τον Παπαδόπουλο να σου καθαρίσει την τουαλέτα. Αλήθεια τώρα. Όχι, να είμαστε δίκαιοι. Τα κουλεράκια πρέπει να βοηθάνε το ένα το άλλο. Α, όλα και όλα. Νικολέτα Γεωργίου, τελευταίο μήνυμα και φεύγω, μη φωνάζετε, φεύγω. Δεν βοηθάω ποτέ, λέει. Ειδικά δεν αντέχω να συμμαζεύω το δωμάτιό μου. Άσε, δεν κάνεις τίποτα, τέλεια. Λοιπόν, πάντα λέει μου το καθαρίζει και το τακτοποιεί η μαμά μου. Εξαιρετικά. Δεν τις μπορώ, λέει, τις δουλειές σπιτιού, Ευαγγελία. Βάλε σταν. Σ' αγαπώ στη θεά. Βάλαμε σταν. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά. Ευχαριστώ την Ιωάννα, τον Ινάκη, τη Μεγάλη Λεγάκη, τη Φένια, τη Χριστίνα, τη Βασιλικούλα μου, τη Μαρία Στεφανίδου, τον Μπάμπη, όλα τα παιδιά που έχετε στείλει μηνύματα και άλλα τόσα στο Twitter. Το εκτιμώ απίστευτα που διαβάζετε και δεν σταματάτε να βλέπετε Cooler και πραγματικά βρίσκετε το χρόνο και μπαίνετε και μας γράφετε ακόμα και αν δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή. Σας υπενθυμίζω, ναι, Ευαγγελία μου, τι πεις. Σας υπενθυμίζω ότι το post της εκπομπής μπαίνει κάθε μέρα την προηγούμενη μέρα, δηλαδή σήμερα το βραδάκι γύρω σε 9:30 εκεί. Βάζουμε το post της επομένης για να προλαβαίνετε να γράφετε τα σχόλιά σας, να τα διαβάζετε, να κάνετε τα comments σας και να τα διαβάζουμε εμείς εδώ ποιοτικά στο Cooler. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό διάβασμα, μη μασάτε μία, stay cool και Παρασκευή, εδώ ρε κουλεράκια.
να χάσω.